μέσω της Σωματικής Επιτροπής του ΣΕΤΥΠ στην εταιρεία Scrooge και σας ευχαριστώ πολύ, για την πρόσκληση την ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ. Είμαι εργαζόμενος στη Scrooge, μια εταιρεία που δραστηριοποιείται στο e-commerce με τα τελευταία χρόνια από την περίοδο της πανδημίας να έχει δει τα κέρδη της να εκτοξεύονται. Προβάλλεται ως μια εταιρεία που έχει ένα όμορφο εργασιακό περιβάλλον ότι σκέφτεται τους εργαζόμενους. Πραγματικότητα όμως είναι άλλη. Προκειμένου η εταιρεία να εκτοξεύσει τα κέρδη της, οι εργαζόμενοι χρειάζεται να δουλεύουν με μεγάλη πίεση, με deadlines που μας οδηγούν να δουλεύουμε με απλήρωτες υπερορίες. Και φυσικά όλο αυτό δένεται με συνεχόμενες αξιολογήσεις. Καλούμαστε να αξιολογήσουμε τους managers μας, τον εαυτό μας, μέχρι και τους συναδέλφους μας. Να αξιολογήσουμε φυσικά αν και κατά πόσο είμαστε με τις αξίες της εταιρείας. Οι αξίες της εταιρείας αυτές βασίζονται στην αύξηση των κερδών της φυσικά. Σε όλα αυτά, τον περασμένο Σεπτέμβρη, η εταιρεία αποφάσισε να εφαρμόσει τον νόμο Χατζηδάκη, φέρνοντας ατομικές τροποποιητικές συμβάσεις. Αυτές οι συμβάσεις, μεταξύ άλλων, αναφέρουν ότι η εταιρεία έχει το δικαίωμα να αλλάξει τη θέση εργασίας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ώστε να καλύψει τα κενά της, να αλλάξει το ωράριο, ακόμα και αν δουλεύει και σταθερό. Πάλι ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρείας. Να βάλει λογισμικά παρακολούθηση στους υπολογιστές μας, ενώ σαν όρος υπάρχει ότι μας αφαιρείται το δικαίωμα να συζητάμε τη σύμβασή μας με τους συναδέλφους μας. Να μονιμοποιηθεί τη εργασία και πέρα από την πανδημία, ενώ τα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας πλέον θα είναι σε ευθύνη του ίδιου του τηλεργαζομένου. Φυσικά, αυτές οι συμβάσεις δεν είναι πρωτοτυπία της συγκεκριμένης εταιρείας. Όλες οι μεγάλες εταιρείες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, όπως η ΟΟΤΕ, η Nokia, η Vodafone και άλλες, έχουν ήδη φέρει αντίστοιχες συμβάσεις από πέρσι την άνοιξη. Μετά από λίγους μήνες, έχουμε ήδη δει να εφαρμόζονται κάποιοι από αυτούς τους όρους. Ήδη βλέπουμε συναδέλφους από το τμήμα του content ή από το partner support να δουλεύουν στο customer care ώστε να καλύψουν τρύπες. Έχουμε δει συναδέλφους developers να ξεκινούν ως προγραμματιστές σε ένα τμήμα και να τους αλλάζουν ομάδα με διαφορετικό αντικείμενο ανάλογα με την ανάγκη της εταιρείας εκείνη τη στιγμή. Έχουμε δει συναδέλφους να αντιδρούν και να μην συμφωνούν με αυτές τις μετακινήσεις και η εταιρεία με διάφορες προφάσεις να τους απολύει. Μπροστά σε αυτή την αλλαγή, η Σωματιακή Επιτροπή πρωτοστάτησε από την πρώτη μέρα ενημέρωση στους συναδέλφους ότι έχουν το δικαίωμα να μην υπογράψουν βλαπτικές μεταβολές στους όρους εργασίας τους. Απέναντι σε αυτές τις συμβάσεις, να παλέψουν ώστε να υπογραφεί επιχειρησιακή συλλογική σύμβαση εργασίας, όπου να κατοχυρώνονται εργασιακά δικαιώματα με ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς. Οι κινήσεις αυτές αγκαλιάστηκαν από τους εργαζόμενους, με πολυμόρφες κινητοποιήσεις έξω από την εταιρεία, με τη στήριξη συναδέλφων από όλων των κλάδων και από τους μαζικούς φορείς, με παρεμβάσεις μέσα και έξω στην εταιρεία. Σημαντική μερίδα συναδέλφων εμπιστεύτηκε την πρόταση της Σωματικής Επιτροπής. Αρκετοί συνάδελφοι δεν υπέγραψαν τη σύμβαση, ενώ η πλειοψηφία τους, που μπορεί να και να υπέγραψαν, το έκαναν με μισή καρδιά. Ουσιαστικά αναγκάστηκαν να υπογράψουν υπό το φόβο της απόλυσης. Μέσα από αυτόν τον αγώνα, αναγκάσαμε την εταιρεία να αναδιπλώσει τα λεγόμενά της και να αναφέρει ότι και να μην υπογράψουν αυτή τη σύμβαση δεν θα έχουν κάποια επίπτωση. Αυτός ο αγώνας δημιούργησε την ανάγκη για την ακόμα περισσότερη ενίσχυση του κλαδικού μας σωματείου. Δεν είναι τυχαίο ότι όλες μας από εκείνη την περίοδο καταφέραμε και πήραμε αρκετές εγγραφές εργαζομένων στο ΣΕΤΥΠ. Ενώ αναδείχθηκε επίσης η ανάγκη για τη δημιουργία επιχειρησιακού σωματείου, ώστε ακόμα περισσότεροι εργαζόμενοι να είναι οργανωμένοι. Οργανωμένοι και συσπηρωμένοι απέναντι στην εργοδοσία, έχουμε τη δύναμη να επηρεάσουμε τις εξελίξεις. Εμείς με την εργασία μας τα παράγουμε όλα και με το μυαλό μας. Όλα κρίνονται από τη δική μας συλλογική στάση και από τους αγώνες μας. Μόνο εμείς μπορούμε να βάλουμε φρένο σε όποια βλαπτική μεταβολή στους όρους εργασίας μας. Να παλέψουμε ακόμα πιο μαζικά για την υπογραφή επιχειρησιακής συλλογικής σύμβασης εργασίας. Μόνο μέσα από την οργάνωσή μας στα σωματεία μπορούμε να διεκδικήσουμε αυξήσεις μισθούς και καλύτερες συνθήκες εργασίας.